Είναι μεγάλη χαρά για μένα που ξαναβρίσκομαι με όλους εσάς, με τους οποίους μας συνδέουν δεσμοί συναισθηματικοί πρωτίστως, δεσμοί που διαμορφώθηκαν μέσα από μάχες, σκληρές μάχες ενάντια στο έγκλημα, σκληρές μάχες στη διαχείριση των κρίσεων, σκληρές μάχες για να προστατεύσουμε την καθημερινότητα και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Είναι μεγάλη τιμή για μένα η ανάθεση από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτού του χαρτοφυλακίου. Είναι μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα όμως μεγάλη ευθύνη που καλούμε να υπηρετήσω το χαρτοφυλάκιο της ασφάλειας της χώρας. Η ασφάλεια ταυτίζεται με τη δημοκρατία. Η ασφάλεια ταυτίζεται με το δικαίωμά μας να κυκλοφορούμε ελεύθεροι. Η ασφάλεια ταυτίζεται με τη δυνατότητά μας και την απέτησή μας να προστατεύουμε την περιουσία μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Η ασφάλεια είναι το μέγιστο αγαθό. Χωρίς την ασφάλεια η δημοκρατία σαπίζει. Και χωρίς την ασφάλεια κυριαρχεί ο φόβος, που είναι η χαρά του ακροδεξιού, που είναι η χαρά του ρατσιστή, που είναι η χαρά κάθε ενός που μισεί την κοινωνία και μισεί τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ, να συνεχίσουμε ένα έργο, μια προσπάθεια μεγάλη, να εμπεδώσουμε με τις προσπάθειές μας, με τις επιχειρήσεις μας, με τον αγώνα μας, όλο και περισσότερο κάθε μέρα και την ίδια την ασφάλεια και το αίσθημα της ασφάλειας στον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή μας. Αυτήν την αποστολή θα την υπηρετήσουμε αποφασιστικά. Σας καλώ όλους σε επαγρύπνηση, σας καλώ όλους σε κινητοποίηση, σας καλώ όλους να δούμε μπροστά στο στόχο, να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο και ο στόχος είναι ένας για όλους μας και κανείς άλλος. Ο στόχος είναι να εργαστούμε ώστε να μειώσουμε το έγκλημα, να δημιουργήσουμε κοινωνική ειρήνη, καθεστώς κοινωνικής ειρήνης της πόλης, να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι η πόλη τους, η γειτονιά τους ανήκει στα παιδιά τους, σε αυτούς, και ότι εμείς είμαστε περήφανοι υπηρέτες του ελληνικού λαού. Εκφράζω την συμπαράστασή μου σε όλους σας. Θέλω να είμαστε όλοι αξιοπρεπείς που είμαστε αστυνομικοί. Θέλω να είμαστε όλοι περήφανοι που υπηρετούμε αυτό το λειτουργήμα. Θέλω να είμαστε όλοι περήφανοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά, αυτό το επάγγελμα, γιατί είναι το ύψιστο που μπορεί να κάνει κανείς, δηλαδή να προστατεύει τη ζωή και την ασφάλεια και την περιουσία των ανθρώπων. Αυτό ας το αναδείξουμε ως, αν θέλετε, μέγιστη αποστολή μας το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να κερδίσουμε αυτό που χάθηκε, όχι τώρα, για να είμαι δίκαιος, που χάθηκε εδώ και αρκετά χρόνια, να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών και να αισθανόμαστε περήφανοι και εμείς και οι οικογένειές μας ότι κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πράγματα, κυρίες και κύριοι, που μας πληγώνουν. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που πολλές φορές μας τυχιώνουν. Ένα μεγάλο πράγμα που μας πληγώνει είναι το μάτι. Το θέμα της διαχείρισης των κρίσεων. Το μάτι μας πληγώνει γιατί έχει πληγώσει 100 ανθρώπους, τις οικογένειες 100 ανθρώπων που χάθηκαν. Έχει πληγώσει πολλαπλώς τους ανθρώπους που έχουν υποστεί εκεί τις ζημιές. Έχει πληγώσει το δικό μας το αίσθημα όλων ημών των Ελλήνων, αλλά και των ξένων ανθρώπων που είδαν ένα περιστατικό το οποίο θα υποσχεθούμε όλοι εδώ ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Ποτέ πια ξανά μάτι. Και ποτέ ξανά μάτι σημαίνει ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Και η πρώτη προϋπόθεση είναι ποτέ, ποτέ φυσυχασμός. Πάντα επαγρύπνηση. Και επαγρύπνηση σημαίνει αυξημένη αίσθηση του καθήκοντος. Σημαίνει ότι είμαστε οργανωμένοι όλοι μας στο να υπηρετούμε το καθήκον μας, όχι μόνο την ώρα της πυρκαγιάς, αλλά κυρίως στην προετοιμασία πριν από την κρίση. Και πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε να διαχειριζόμαστε κάθε φορά σοβαρά, υπεύθυνα, σαν ηγέτες την κρίση. Και έρχεται πράγματι στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Μεταναστευτική Πολιτική που αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός. Πρέπει να σας πω ότι σε όλη την Ευρώπη, μα σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στις χώρες που είναι ακριβώς έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με εμάς, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, αναφέρομαι στις νότιες χώρες, το Υπουργείο
η δραστηριότητα, το αντικείμενο της μεταναστευτικής πολιτικής ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως επιχειρείται να γίνει σήμερα, όπου ενιαιοποιείται όλη η δράση γύρω από τα ζητήματα αφενός μεν της εγκληματικότητας, της διαχείρισης των κρίσεων και της πολιτικής προστασίας, της φύλαξης των συνόρων της χώρας μας και γενικότερα κάθε τι που συνδέεται με την ασφάλεια της χώρας και ταυτόχρονα η μεταναστευτική πολιτική η οποία υπάγεται στο Συμβούλιο Υπουργών και Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω λοιπόν σήμερα από εδώ να φύγουμε με ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να κρατήσει ο καθένας στο μυαλό του, στην ψυχή του, ότι ξεκινάμε σήμερα μια πορεία όπου ο καθένας θα κάνει δύο πράγματα σημαντικά. Το ένα είναι θα αφιερωθεί στο στόχο του, στην αποστολή του, η οποία θα προσδιοριστεί με επάρκεια, με λεπτομέρειες για τον καθένα από εμάς. Και ο καθένας από εμάς ταυτόχρονα είναι μια προσωπικότητα, μια μονάδα που είναι παρούσα εδώ μέσα, είναι παρούσα έξω στην κοινωνία και είναι η προσωπικότητα περήφανη, αξιοπρεπής, αυτός η οικογένειά του και υπηρετεί τον ύψιστο στόχο που είναι η ασφάλεια των ανθρώπων μας, των πολιτών, συμπολιτών μας. Θα πετύχουμε λοιπόν, θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, δεν θα μείνει κανείς πίσω, με δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με φροντίδα προς όλους, ιδιαίτερα προς αυτούς που είναι στο δρόμο, τους αστυνομικούς, αυτοί που έχουν ανάγκη προστασίες της ζωής τους και να είστε βέβαιοι ότι στο τέλος ξανά θα νικήσουμε το έγκλημα, θα νικήσουμε τους φόβους των ανθρώπων και θα γίνουμε περήφανοι και αξιοπρεπείς όπως μας αξίζει να είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.